ταινία της ζωής του στα χέρια του. Ναι, είμαι χαμηλού προφίλ, δεν θέλω να μαθαίνουν πάρα πολλά για μένα, γιατί θεωρώ ότι ό,τι περισσότερο μαθαίνεις εσύ από τα προσωπικά μου, τόσο περισσότερο χάνω από το παραμύθι που θέλω να πουλήσω μέσω της δουλειάς μου. Κοίταξε, είμαι ένας άνθρωπος που θέλω τη μοναξιά μου, την περιφρουρώ. Και εγώ και ο σύντροφός μου, γι' αυτό και είμαστε τόσα χρόνια μαζί. Θέλω να περνάω και μόνη μου, δηλαδή στο σπίτι απομονώνομαι, απομονώνεται κι αυτός. Δεν είμαστε συνέχεια μαζί, νομίζω θα πνιγόμουν. Ξέρω ότι έχεις πολύ καλή σχέση και με την κόρη του. Σε προηγούμενη συνέντευξή σου χρησιμοποίησες τον όρο μητριά. Η κακή μητριά με τα κόκκινα μιλαράκια. Εσύ νιώθεις άνετα να μιλάς μαζί της σε προσωπικό επίπεδο? Ναι. Ναι, νιώθω. Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω πώς οι άλλες μητριές είναι. Εγώ λέω πώς είμαι εγώ. Απέναντι σε ένα παιδί το οποίο το βλέπω να μεγαλώνει, που δεν είναι βιολογικό μου παιδί, αλλά που συμμετέχω κι εγώ στην ανάπτυξή της. Η σχέση αυτή χτίζεται με τα χρόνια και εξελίσσεται. Μπράβο της. Πολύ αληθινή.